Θα θέλαμε πραγματικά να ψάξουμε το καλύτερο, όπως κάνουμε κάθε φορά, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, αλλά σήμερα ψάξαμε το λιγότερο κακό. Ιωάννη, το πιάτο, χωρίς να είναι το απόλυτο, χωρίς να είναι καλό, ήταν το δικό σου το λιγότερο κακό. Δηλαδή, οι πατάτες ήταν οριακά τραγανές. Οριακά. Οριακά οι εντάσεις σε σχέση με τις άλλες δύο προσπάθειες ήταν λίγο καλύτερες. Και αυτό είναι που σου δίνει το προβάδισμα και φεύγεις πρώτος για το σπίτι. Όχι επειδή ήταν το καλύτερο όμως. Επειδή ήταν το λιγότερο κακό. Αυτό θέλω να θυμώσετε. Αλλά λάθος σεφ που είχα. Η κάσταρ ήταν κομπλέ, γιατί εγώ τη θεωρούσα λίγο πιο υδαρής. Ήταν μια χαρά, είχε προλάβει. Εμείς προσταθήκαμε λίγο περισσότερο σε αυτό που ακούγεται πιο εύκολο και τελικά κατέληξε να είναι το πιο δύσκολο στο συγκεκριμένο πιάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό σε ρωτήσαμε και όταν ήρθες εδώ, αν τηγάνισες, τσέκαρες, είδες κτλ. Και μας είπες ότι έκανες όλη τη διαδικασία σωστή. Για τον Αντώνη και τον Κωνσταντίνο θα πούμε στη συνέχεια. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεφ. Να είσαι καλά, Τζον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι Σβαρτζενέγκερ, εξολοθρευτής. Το έχει δείξει πολλές φορές. Συνεχίζει ακάθεκτος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τον Γιάννη. Μαγειράκλα μεγάλη. Φεύγω πανηγυρίζοντας. Είμαι υπερασπιστής του τίτλου και τον υπερασπίστηκα για πέμπτη φορά. Who's next? Ποιος! Να τον! Έλα. Ναι! Κάτι είχες ξεχάσει, το δωμάτιο, κάτι είχες ξεχάσει, ρε. Το δωμάτιο. Hasta la vista, baby. I'm back. Ξανά. Φουλ πανηγύρια. Είχε ξεχάσει ένα σεντόνι του επάνω. Και λέω, είναι σημαδιακό. Το παίρνω, τον τυλίγω. Καλώς ήρθες, σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν χαίρομαι. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να γυρίσουμε και τρεις σήμερα. Καλώς. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Καλώς ήρθες. Καλά. Να σου πω, μόνο εσύ ή κανένας άλλος. Χαίρομαι μόνο για το γεγονός ότι είναι στην κόκκινη ομάδα. Για κανέναν άλλο λόγο. No comment. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Terminator. Πέντε φορά που μαγειρεύει η αποχώρηση, ξεκινάει να γίνει ένα Islander, κάτι σαν Islander, δηλαδή δεν... He will never die. Ιωάννης, που είσαι capital K, Αυλονίδης! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι καλά που γύρισε πρώτος, δηλαδή μετά από τόσες φορές, μετά από τόσες αντιγραφές που λέμε έχει πάρει το κολλάι, έχει συνηθίσει, θα έπρεπε να γυρίσει πρώτος. Πραγματικά, έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές, πέντε φορές δεν φοβάμαι κανέναν. Μα κανέναν. Χαίρομαι μόνο και μόνο που όσοι με αντιμετωπίζουν, με αντιμετωπίζουν μαγειρικά, με αξιοπρέπεια. Και όσοι προσπαθούν κάθε φορά να τη γλιτώσουν, να τη γλιτώσουν μία, να τη γλιτώσουν δύο, τρίτη δεν θα τη γλιτώσουν. Ας παίρνουν ασυλίες, ας κάθονται πάνω στον εξώστη, είτε είναι το στοιχείο τους ή όχι. Ας την κάνουν ένα βαβά. Θα έρθει για αυτός ο καιρός. Εντάξει, ήμασταν λίγο περίεργα οι κριτές. Είχαμε κάτι που είπαν ότι δεν το θεώρησαν τέρμπι. Οι πατάτες λέει δεν ήταν κρίσπι. Δεν ήταν. Δεν ήταν κρίσπι. Και στους τρεις. Ήταν το πρώτο σχόλιο που είπανε. Ουσιαστικά είπαν ότι δεν είναι ντέρμπι γιατί δεν υπήρχε μάχη, ότι κάποια από τα πιάτα δεν ήταν σωστό. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή θεώρησαν ότι ήταν ντέρμπι ουραγών. Οκ. Εγώ δεν συμμέρισα την άποψη του. Δεν το συνέχισα όμως. Μου είπανε ότι είμαι ασφαλής και φεύγω σαν πρώτος. Με προβλημάτισε και με στεναχώρησε λίγο που το άκουσα. Γιατί ίσως είχαν πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες από αυτή την τριάδα και δεν δικαιώθηκαν.